Από τις τροπολογίες να πω ότι θα γίνει δεκτή η τροπολογία με αριθμό γενικό 1662 και ειδικό 133 για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου πρόσθετων αμοιβών μελών των ΔΕΠ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ξεκινήσω με δύο κουβέντες για αυτά που άκουσα μόλις από τον κύριο Παφίλη, που προφανώς διεκδικεί να είναι ο γνήσιος εκφραστής των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να διεκδικήσω κάτι παραπάνω από αυτόν. Αλλά μου κάνει εντύπωση, πραγματική, ο γνήσιος εκφραστής της εργατικής τάξης να καλεί τους εργαζόμενους να μην καταγγείλουν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, λέγοντας ότι όποιος καταγγείλει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας την άλλη μέρα δεν βρίσκει δουλειά. Είναι πραγματικά. Σας άκουσα με προσοχή. Κύριε Παφίλη, όχι, δεν θα γίνει έτσι διάλογος. Δεν θα γίνει έτσι διάλογος. Εσείς νομίζετε ότι είμαστε εδώ. Να μην καταγγέλει, και δεν το είπατε μόνο εσείς, το είπε ο κύριος Κατσότης πριν από λίγες μέρες, κύριε Υπουργέ, αντίστοιχη ερώτηση. Όποιος καταγγέλει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, την άλλη μέρα δεν βρίσκει δουλειά. Συγχαρητήρια για τις θέσεις σας. Συγχαρητήρια. Και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το δεξιό. Δεν μπορεί να γίνει έτσι διάλογος. Κύριε Παφίλη, θα τελειώσει υπουργός και ζητήστε μου το λόγο. Να κάνετε διευκρίνηση. Δεν μπορεί να γίνει έτσι διάλογος. Κύριε Κατσότη, δεν μπορεί. Η υπουργός θα πει αυτά που θέλει και αν θέλετε. Τι κάνετε τώρα, κύριε συνάδελφε, εσείς τι θέλετε τώρα, τι θέλετε, ποιον υπερασπίζεσαι τώρα, καθίστε κάτω κύριε μου, κύριε συνάδελφε, καθίστε κάτω. Αυτές είναι εικόνες, αλλά συμβάσεων εργασίας, γιατί λέει προβλέπουμε ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα καθίστανται υποχρεωτικές μόνο εφόσον υπογράφονται από τους εργοδοτικούς φορείς που καλύπτουν το 51% των εργαζόμενων του κλάδου. Σχολιάζοντας ότι μάλλον εμείς ζούμε σε κάποιους πύργους και δεν χρησιμοποιώ την άλλη έκφραση που είπατε περί νταβατζίδων της εργατικής τάξης για να δούμε ποιος χρησιμοποιεί τις εκφράσεις εδώ μέσα. Ότι μένουμε σε πύργους λοιπόν και δεν ξέρουμε τι είναι οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και τι είναι η επεκτασιμότητα. Σας καλώ να τρέξετε στο νόμο 1876 του 90, ο νόμος που όρισε την επεκτασιμότητα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, όρισε τι είναι το να καθίστανται υποχρεωτικές οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, ψηφίστηκε εν συνόλο από τη Βουλή και ορίζει απολύτως και ακριβώς ότι οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονται από εργοδοτικούς φορείς που καλύπτουν το 51% των εργαζόμενων του κλάδου είναι αυτές που μπορούν να κηρυχθούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικές. Η κυβέρνηση επαναφέρει το θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε. Άρα, αν είχατε πρόβλημα με την υποχρεωτικότητα, το είχατε από πριν και δεν μπορεί να σας γεννήθηκε τώρα. Εσείς λέτε ότι αυτή η επαναφορά δεν συνιστά επαναφορά και ότι αυτή η κυβέρνηση δεν επαναφέρει θεσμικές μεταρρυθμίσεις, αλλά τηρεί τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων. Η διακοπή της αναστολής των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν συνιστά επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος. Δεν συνιστά, με άλλα λόγια, ένα ξύλωμα μιας ρύθμισης, εμείς λέμε αντεργατικής, η οποία επιβλήθηκε το 2012. Θεωρώ πως με απλή λογική, χωρίς πολιτικό σχολιασμό, αυτό συνιστά απόλυτη επαναφορά. Η τοποθέτηση των εργαζομένων στην πρώτη θέση
της σειράς κατάταξης των πιστωτών για τα δεδουλευμένα τους όταν πτωχεύει μια επιχείρηση. Δεν συνιστά μια αντιστροφή μιας αντεργατικής ρύθμισης η οποία επιβλήθηκε επίσης την περίοδο του 2012 και μετά ή όχι. Νομίζω πως με απλή λογική συνιστά. Και θα μου επιτρέψετε να περάσω, κλείνοντας αυτό το σύντομο σχόλιο για τις τοποθετήσεις του κυρίου Παφίλη, σε μερικά πράγματα για το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου σε μία, νομίζω, πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα μας. Στις 20 Αυγούστου, ανεξαρτήτως αν κανείς το θέλει ή δεν το θέλει, η χώρα αυτή εξέρχεται από την μακρά περίοδο της Επιτροπίας και των Μνημονίων. Και η εξέλιξη αυτή δεν μας χαρίστηκε. Την πετύχαμε μέσα από πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Την πέτυχε και ο ελληνικός λαός με τη δική του προσπάθεια και τις δικές του θυσίες. Για να αντιληφθούμε όμως τη σημασία της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος, οφείλουμε νομίζω σε αυτό το σημείο καμπής για τη χώρα να κάνουμε μια σύγκριση με το παρελθόν. Ο κύριος Μηταράκης στην αρχική του τοποθέτηση είπε ότι μια κυβέρνηση κρίνεται από το τι παρέλαβε όταν ανέλαβε και πού έφερε τα πράγματα. Και νομίζω πως είναι σωστή αυτή η μεθοδολογία και έτσι πρέπει να πάμε. Για να δούμε λοιπόν τι παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση όταν ξεκίνησε το έργο της, το Γενάρη του 2015. Και νομίζω ότι τα δεδομένα είναι πεισματάρικα. Όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση, η χώρα είχε χάσει το 1 τέταρτο του εθνικού ακαθάριστου προϊόντου της. Το 25% του ΑΕΠ της, νομίζω, ένα γεγονός εντελώς πρωτόγνωρο για μια χώρα σε καιρό ειρήνης. Η ανεργία χτυπούσε κόκκινο, στο 26% ήταν όταν την παραλάβαμε, είχε φτάσει και στο ακραίο νούμερο το 27,9%, για τους νέους προσέγγιζε το 60%, ένα τροπιαστικό ποσοστό, πρωτόγνωρο για όλη την Ευρώπη. Άκουσα τον κύριο Βρούτση με έκπληξη να λέει ότι μείωσε την ανεργία επί της δικής του θητείας. Αυτό δεν είναι έτσι και το γνωρίζει ο ίδιος. Η Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση Παπαδήμου που συμμετείχε και στην κυβέρνηση Σαμαρά που ήταν η ίδια απολύτως παρέδιδε κάθε φορά ποσοστά ανεργίας υψηλότερα από αυτά τα οποία είχε παραλάβει. Το Φεβρουάριο του 2015 βρήκαμε ένα ταμιακό έλλειμμα 425 εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία. Η χώρα είχε δεσμευτεί από την προηγούμενη κυβέρνηση σε υψηλότατα πλεονάσματα ύψους 4,5% του ΑΕΠ, πλεονάσματα που δεν κατάφερε ποτέ να προσεγγίσει. Ακόμη και την πρώτη χρονιά που ο στόχος της ήταν πιο χαμηλός, 1,5% και πάλι δεν μπόρεσε να φτάσει πάνω από το 0,2%. Και το τότε πρόγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής όχι απλώς δεν ολοκληρωνόταν, όπως έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να λέγεται σε αυτή την αίθουσα, αλλά όπως δήλωναν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, βρισκόταν ανεπίστρεπτα εκτός πορείας. Πού είναι σήμερα τα πράγματα? Η Ελλάδα σε λίγες μέρες βγαίνει από τα προγράμματα της Επιτροπίας με καθαρό τρόπο, χωρίς πιστοληπτική γραμμή στήριξης, χωρίς νέες αιρέσεις. Η ανεργία έχει μειωθεί μέσα σε μια τριετία κατά 6 μονάδες, σήμερα βρίσκεται κοντά στο 20%, η ανεργία των νέων έχει μειωθεί κατά 10%. Σήμερα μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Εργάνη για το πρώτο εξάμηνο του 2018 και βλέπουμε να καταγράφεται το θετικότερο ισοζύγιο εξαμήνου από όταν έχουμε στοιχεία μέχρι σήμερα, δηλαδή έχουμε τη δημιουργία 298.000 νέων θέσεων εργασίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Η χώρα καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στο πρώτο τρίμηνο του 2018 έχουμε ανάπτυξη στο 2,3% του ΑΕΠ. Νομίζω πως δεν τη λες ανεμική αυτή την ανάπτυξη, γιατί άκουσα και αυτό το χαρακτηρισμό. Είναι σχεδόν εξαπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Από το ταμιακό έλλειμμα που παραλάβαμε των 450 εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία, εξερχόμαστε του προγράμματος με ένα πολύ σημαντικό δημοσιονομικό μαξιλάρι, 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μας επιτρέψει με πολύ μεγάλη ασφάλεια να σχεδιάζουμε τις πολιτικές και με ηρεμία δημοσιονομική για τα επόμενα χρόνια. Και πλέον είμαστε σε θέση όχι απλώς να πιάνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους που θέτουμε, αλλά συχνά και να υπεραποδίδει η οικονομία σε αυτούς και να μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεονάζον, αξιοποιώντας το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται. Άκουσα τον εισηγητή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μηταράκη, να ασκεί κριτική σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ότι δεν καταφέραμε, εμείς, κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να αντιστρέψουμε μέσα σε 3 χρόνια όλη την καταστροφή που συντελέστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν επαναφέρατε, λέει, τη 13η σύνταξη. Δεν είπε την οποία εμείς περικόψαμε. Δεν επαναφέρατε τον κατώτατο μισθό. Δεν είπε τον οποίο εμείς περικόψαμε. Αυτή την κριτική δεν μπορώ παρά να την αναγνωρίσω, διότι αναγνωρίζει την καταστροφή, παραδέχεται ότι έχουν γίνει βήματα και λέει ότι υπάρχουν και πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν. Δεκτό. Ο δεύτερος άξονας της κριτικής του όμως βασίζεται σε απολύτως ανακριβή στοιχεία. Αυξήσαμε, λέει, τα ληξιπρόθεσμα. Είναι έτσι. Παραλάβαμε
Κύριες συντάξεις, κύριε Μηταράκη, 170.000 απλήρωτες. 170.000 εκκρεμείς αιτήσεις για κύριες συντάξεις. Σήμερα είμαστε στις 53.800. Παραλάβαμε 63.500 απλήρωτα εφάπαξ. Σήμερα είμαστε στα 30.000. Παραλάβαμε 154.000 απλήρωτες αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις. Σήμερα είμαστε στις 90.000. Η πραγματικότητα λοιπόν και οι αριθμοί υπάρχουν για όσους θέλουν να τους δουν. Και ύστερα άκουσα να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία μοίρωσε την αδήλωτη εργασία κατά 27 ποσοστιαίες μονάδες. Καταθέτω εκ νέου στα πρακτικά τα ετήσια σχετικά στοιχεία. Εδώ φαίνεται ότι το 2013 η αδήλωτη εργασία ήταν στο 31%, το 2014 στο 19,1%, το 2017 στο 12,4%. Παρακαλώ για τα πρακτικά. Η πραγματικότητα λοιπόν και οι αριθμοί για όσους θέλουν να τα διαβάσουν. Αυτό που δεν είπε ο εισηγητής όμως της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νομίζω ότι είναι αυτό που μάλλον διστάζει να πει, αλλά έχει πει πολλές φορές ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ότι πράγματι μας χωρίζει ένας πολύ μεγάλος κόσμος στο ζήτημα των εργασιακών. Πράγματι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαχωριστική γραμμή και διαιρετική τομή στα εργασιακά. Από την πλευρά μας την ακούτε αυτή τη δικιά μας θέση, την ακούτε τη μία πλευρά, δηλαδή την ακούτε συχνά από την κυβέρνηση. Την άλλη πλευρά την ακούτε από δύο στόματα. Άλλοτε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, άλλοτε την ακούτε από το ΣΕΒ. Πάντως υπάρχει μια απόλυτη ταύτιση και στο περιεχόμενο και στη χρονικότητα εκφοράς του λόγου αυτού. Ας δούμε μερικές από τις θέσεις του κύριου Μητσοτάκη όπως έχουν εκφραστεί από το ΣΕΒ ή μερικές θέσεις του ΣΕΒ όπως έχουν εκφραστεί από τον κύριο Μητσοτάκη. Το 8ωρο είναι ξεπερασμένο. Οι συλλογικές συμβάσεις είναι η ιδεολειψία της αριστεράς. Τα συλλογικά εργατικά δικαιώματα είναι αγκυλώσεις της αγοράς εργασίας που πρέπει να αρθούν. Το τρίπτυχο επεκτασιμότητα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, επιλέξει χρησιμοποιώ, δεν διαστρεβλώνω τίποτα. Το τρίπτυχο επεκτασιμότητα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, υπερίσχυση των κλαδικών συμβάσεων έναντι των ατομικών ή των επιχειρησιακών και μονομερής προσφυγή στη διατησία είναι ένα τρίπτυχο καταστροφικό. Ο πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίος. Το μέλλον, το μόνο μέλλον για την εργασία είναι να καταστεί περισσότερο ευέλικτη. Οι κανόνες για την προστασία των εργαζομένων στις εργολαβίες προκαλούν γραφειοκρατικό κόστος και είναι εντελώς ανεφάρμοστες και θα πρέπει να είναι ανεφάρμοστες. Ακόμη και απέναντι στη στάση του κυρίου Μοσκοβισή και στη διατύπωσή του για τη δυνατότητα επανεξέτασης των υποχρεώσεων της χώρας όσον αφορά τις συντάξεις, είχαμε την απόλυτη ταύτιση του ΣΕΒ και της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Χατζηδάκης θύμωσε που ο Επίτροπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του μέτρου. Λίγες μέρες μετά, ο ΣΕΒ είπε ότι μη εφαρμογή του μέτρου θα προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στις αγορές. Και σήμερα ακούω και από τον κύριο Βρούτσι, το ή διάβασα και το πρωί από τα φίλια μέσα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να λένε ότι ένα τρίτο χαρτί, ότι αν δεν εφαρμοστούν οι περικοπές, τάχα το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν θα είναι πια βιώσιμο. Να μην ανησυχείτε. Το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι βιώσιμο, η βιωσιμότητά του έχει ήδη κερδιθεί από το 2018. Είναι λοιπόν προφανές ότι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας ταυτίζεται με αυτό το σχέδιο που υλοποιεί εξάλλου και ο καγκελάριος στην Αυστρία, που καταργεί το 12ωρο και το μετατρέπει σε. Καταργεί το 8ωρο, το μετατρέπει σε 12ωρο. Το αποδεικνύουν άλλωστε και οι πράξεις της. Στην ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ωράρια των επαγγελματιών οδηγών, η Νέα Δημοκρατία μαζί με τη Χρυσή Αυγή ψήφισαν μεταξύ άλλων υπέρ της κατάργησης του 8ωρου εργασίας ημερησίως και του εβδομαδιαίου 48ωρου. Αυτό λοιπόν είναι το μοντέλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την εργασία. Νομίζω με πολύ μεγάλη ευκρίνεια και σαφήνεια παρουσιάζεται συχνά πυκνά από το ΣΕΒ ή από τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο δικό μας σχέδιο, το σχέδιο που εξάλλου έχει αποτυπωθεί και στην αναπτυξιακή στρατηγική για μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, έχει ένα κεντρικό πυρήνα. Την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων, γι' αυτό και η τόσο μεγάλη αγωνία και επιμονή μας για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, η οποία επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. Μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας επιτυγχάνουν καλύτερους μισθούς οι εργαζόμενοι σε όλες τις μισθολογικές κλίμακες, αλλά και μέσα από την όθηση στον κατώτατο μισθό, προκειμένου να δοθεί η όθηση για την αύξηση των μισθών σε όλα τα επίπεδα, αλλά και σε αυτούς που λαμβάνουν τον κατώτατο. Το δείχνουμε και με άλλους τρόπους. Νομίζω το έχουμε αποδείξει έμπρακτα με τον νόμο που φέραμε στη Βουλή και ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο του 2017.
Θέσαμε αυστηρούς κανόνες στα ωράρια και θωρακίσαμε τους εργαζόμενους απέναντι στην αδήλωτη, την υποδηλωμένη και την απλήρωτη εργασία. Το αποδεικνύουμε νομίζω και σήμερα με το νομοσχέδιο που συζητάμε και που ενισχύει, εμβαθύνει ακόμη περισσότερο αυτή την προσπάθεια. Το κάνουμε όμως και με έναν ακόμη τρόπο, με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Γιατί διαπιστώσαμε ότι πολλές φορές το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν τηρείται στην πράξη. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία και η ενίσχυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι ίδιοι εργαζόμενοι να χτίσουν αυτή τη συμμαχία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και να ξέρουν ότι μπορούν να καταγγέλουν εκεί για να μπορούν να δικαιωθούν στις περιπτώσεις παραβατικών πρακτικών από τους εργοδότες τους. Είπε ο κύριος Βρούτσης ότι επί της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγινε η μεγάλη μάχη, δόθηκε μεγάλη μάχη για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Τι έγινε πραγματικά? Το δυναμικό του ΣΕΠΕ μειώθηκε κατά 209 οργανικές θέσεις επί της περίοδου της Υπουργίας του. Καταργήθηκαν συνολικά 26 οργανικές μονάδες. Εγώ ξέρω ότι ένα ελεγκτικό σώμα είναι πρώτα απ' όλα το προσωπικό που έχει. Πρώτα απ' όλα η παρουσία του στους χώρους δουλειάς. Όταν μειώνεις κατά 20% τις οργανικές θέσεις, τότε σίγουρα δεν ακολουθείς μια πολιτική ενίσχυσής του, μάλλον το απαξιώνεις. Κατήργησε κεντρικές δομές της υπηρεσίας, καταργώντας και το τμήμα νομικής υποστήριξης και πληροφοριακών συστημάτων. Τι κάνουμε εμείς, γιατί θεωρούμε ότι αυτός είναι ο βασικός μας βραχίωνας για να παρεμβαίνουμε στους χώρους δουλειάς? Ολοκληρώνουμε τη στελέχωσή του με επιπλέον 200 άτομα, την ενίσχυσή του με επιπλέον 200 άτομα στο προσωπικό. Άρα ουσιαστικά αντιστρέφουμε πλήρως αυτή την απαξίωση, την οργανωτική που είχε συμβεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Κατευθύνουμε 7,5 εκατομμύρια πόρους του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της δουλειάς που κάνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Και χτίζουμε ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο μπορεί να ελέγχει και να κάνει, να μέσα από την ανάλυση κινδύνου, να υποδεικνύει εκείνες τις επιχειρήσεις που μπορούν να παραβατήσουν και να κάνουμε άρα πιο στοχευμένους ελέγχους και πιο αποτελεσματικούς. Αυτή είναι στην πράξη η δουλειά που κάνουμε. Τι είδαμε λοιπόν ακριβώς επειδή ενισχύσαμε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και δώσαμε προσοχή εκεί? Και αυτό συνδέεται άμεσα με την ρύθμιση που έχει το παρόν νομοσχέδιο. Είδαμε ότι το πρόστιμο όπως είχε καθοριστεί, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για την αδήλωτη εργασία, είχε πολύ περιορισμένα όρια. Είχε έναν αμιγώς τιμωρητικό χαρακτήρα, λόγω του ύψους του, αλλά άφηνε έξω από την οπτική του δύο πολύ σημαντικές προσεγγίσεις. Πρώτον, το τι γίνεται με τον αδήλωτο εργαζόμενο την επόμενη μέρα. Αφού μια επιχείρηση πιαστεί να έχει αδήλωτο εργαζόμενο, τι συμβαίνει με αυτό τον αδήλωτο εργαζόμενο την επόμενη μέρα? Και δεύτερον, τι συμβαίνει με την επιχείρηση αυτή την επόμενη μέρα, αν επαναλαμβάνει την παράβαση ή συμμορφώνεται? Και εκεί λοιπόν είδαμε τα εξής. Πρώτον, ότι από τους αδήλωτους εργαζόμενους που τους έπιανε η επιθεώρηση εργασίας, μόνο το 1/3 αυτών προσλαμβάνονταν την επόμενη μέρα. Και από αυτούς, το 62% που προσλαμβανόταν ήταν με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης. Και καταθέτω τα σχετικά στοιχεία στα πρακτικά. Έχει μια αξία αυτή η ανάλυση που έγινε από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Άρα υπήρχαν δύο πράγματα που θέλαμε οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, το να βρει ο εργαζόμενος δουλειά, μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης την επόμενη μέρα και να συμμορφώνεται η επιχείρηση. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την αλλαγή στην αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία. Όπου πλέον έκπτωση στο πρόστιμο θα δίνεται μόνο εφόσον ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εκπτώσεων, σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης θα οφείλει 3 μήνες ένσημα ως απόδοση ελάχιστης δικαιοσύνης στον εργαζόμενο που ήταν αδήλωτος, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα πολλαπλασιάζεται κατά 100 ή 200% ανάλογα με τις φορές που υποτροπιάζει η επιχείρηση. Άρα με αυτόν τον τρόπο οργανώνουμε μια ολιστική προσέγγιση του προβλήματος, η οποία στηρίχθηκε ακριβώς στην παρατήρηση των αποτελεσμάτων μέσω της δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Στις εργολαβίες. Για πρώτη φορά βάζουμε κάποιους κανόνες στο καθεστώς των εργολαβιών. Θεσμοθετούμε τη συνευθύνη του αναθέτοντος στο έργο, του εργολάβου, των υπεργολάβων απέναντι στους εργαζόμενους για τα ασφαλιστικά και μισθολογικά τους δικαιώματα, για τις ασφαλιστικές και μισθολογικές τους απαιτήσεις, αλλά και για μια σειρά κανόνων που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην επιχείρηση, για την αποζημίωση απόλυσης, για την αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Θωρακίζουμε λοιπόν έτσι τον εργαζόμενο, καθώς πλέον όλοι ευθύνονται το ίδιο απέναντί του. Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος θα λαμβάνει αυτά που δικαιούται, ενώ
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και έναν αποτρεπτικό χαρακτήρα στον ασυνάπτοντα εργολαβίες εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, καθώς πια θα ευθύνονται απέναντι στους εργαζόμενους με τον ίδιο τρόπο όλοι στη σειρά, στη σειρά των εργολάβων και του αναθέτοντος. Άκουσα την κριτική διαστόματος ΣΕΒ και Νέας Δημοκρατίας ότι μήπως επιβαρύνονται υπερβολικά οι επιχειρήσεις με αυτό το μέτρο. Θα μπορούσα να απαντήσω στο αν επιβαρύνονται ή δεν επιβαρύνονται εν της πράγμαση, όμως νομίζω ότι επί της αρχής είναι άλλο το ερώτημα που πρέπει να απαντά κανείς. Μπορούμε να δεχτούμε εργαζόμενους οι οποίοι θα γίνονται θύματα πρακτικών εργολαβιών να μένουν απλήρωτοι? Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντάμε και όχι το ερώτημα εάν τυχόν αυτή η ρύθμιση μπορεί να δημιουργήσει γραφειοκρατικά κόστη σε μια επιχείρηση. Εμείς το είπε και ο κύριος Υφυπουργός, ο κύριος Ηλιόπουλος πριν από λίγο, η δικιά μας θέση είναι σαφής ότι εδώ το βάρος, το κίνδυνο δεν μπορεί να το φέρουν οι εργαζόμενοι. Το κίνδυνο θα τον φέρει η επιχείρηση. Εξάλλου, όπως ήδη είπα, ο κανόνας αυτός της συνευθύνης είναι ένας κανόνας ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί εδώ και δεκαετίες σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ίδιο κάνουμε και σε ό,τι αφορά την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία. Ορίζουμε με σαφήνεια το όριο των ατόμων που μπορούν να απασχολούνται σε μια επιχείρηση στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης και μαθητείας και ταυτόχρονα κάνουμε υποχρεωτική την δήλωσή τους στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, προκειμένου να μπορεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να ελέγχει αν τηρείται η νομοθεσία εκεί, να ελέγχει πόσοι είναι, να ελέγχει ποιοι είναι, να ελέγχει τα ωράρια τους. Και επομένως βάζουμε, νομίζω με αυτό, ένα όριο. Δεν λέω ότι επιλύουμε το πρόβλημα, αλλά σίγουρα καταρχήν βάζουμε ένα όριο στην καταχρηστική πρακτική που είχαμε μέχρι σήμερα και σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αντικαθιστούσαν θέσεις εργασίας με μαθητευόμενους. Το ίδιο κάνουμε και στην περίπτωση της υπερεργασίας, όπου πλέον καθιστούμε υποχρεωτική την αναγραφή και της υπερεργασίας, όπως ακριβώς και τις υπόλοιπες μεταβολές στον χρόνο εργασίας, στο ηλεκτρονικό σύστημα, προκειμένου να μπορεί να ελέγχεται και άρα τελικά να αμείβεται, γιατί αυτό είναι το νόημα με την τήρηση των ωραρίων. Αυτά τα τρία πεδία, εργολαβίες, μαθητεία, υπερεργασία, ήταν και τα τρία πεδία όπου το υπάρχον πλαίσιο έπασχε ήδη πριν από τα μνημόνια. Δεν είναι πεδία τα οποία διαμορφώθηκαν παραβατικές πρακτικές μετά το 10, ήταν πεδία τα οποία ήδη πριν το 10 ήταν εντελώς θολά για την προστασία της εργασίας και αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πρώτο βήμα για να αρχίσουμε να τα ρυθμίζουμε. Προφανώς υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν. Και νομίζω ότι κανείς πρέπει να απαντά συγκεκριμένα σε αυτά τα θέματα συγκεκριμένα και να παίρνει πολύ συγκεκριμένη θέση. Αν η ρύθμιση κάθε μία από αυτές που ανέφερα βοηθά ή όχι τους εργαζόμενους. Αν θωρακίζει τα δικαιώματά τους, αν διασφαλίζει καλύτερα τους μισθούς τους ή όχι. Σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να απαντούν όλοι, ιδίως όσοι μιλούν στο όνομα των εργαζομένων. Και να πω και μερικές κουβέντες για το ασφαλιστικό. Ακολουθώντας και πάλι τη μέθοδο που είπε ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι παραλάβαμε, πού είμαστε. Η προηγούμενη κυβέρνηση μας παρέδωσε ένα ασφαλιστικό σύστημα με έλλειμμα 1,1 δις στα δημόσια ταμεία. Μετά από 11 διαδοχικές οριζόντιες περικοπές των συντάξεων, ύψους έως 50% και 400.000 απλήρωτες συνταξιοδοτικές παροχές, κύριες επικουρικές και εφάπαξ στα σερτάρια μας, τις οποίες ανέφερα πιο αναλυτικά πριν. Αυτή ήταν η κατάσταση που παραλάβαμε στο ασφαλιστικό. Σήμερα, πού βρισκόμαστε 3 χρόνια μετά, έχουμε διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συστήματος σε μέσο πρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Αυτή είναι διασφαλισμένη ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί με τις προσωπικές διαφορές το 2019. Έχουμε πληρώσει ληξιπρόθεσμα, ανέφερα αναλυτικά τα νούμερα, πού είμαστε, τι απομένει να πληρώσουμε. Έχουμε κλείσει λοιπόν πληγές του παρελθόντος και αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να διορθώνουμε και λάθη τα οποία γίνονταν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τα οποία τα κληρονομήσαμε. Ένα τέτοιο λάθος ήταν οι παρανόμως παρακρατηθήσεις στις φορές υγείας, οι οποίες επιστράφησαν στους συνταξιούχους στα τέλη του 2017. Μία τέτοια προσπάθεια επούλωσης πληγών είναι η ρύθμιση των οφειλών για χρέη που σωρεύτηκαν έως τα τέλη του 2016 σε έως 120 δόσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυταπασχολούμενους. Μία τέτοια βελτίωση είναι η ουσιαστική αναθεώρηση του πίνακα μη αντιστρέψιμων παθήσεων για όσους λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις, και την οποία την κάναμε με έναν πολύ διερευνητικό και εντατικό τρόπο. Και το αποδεικνύουμε νομίζω και σήμερα με τη ρύθμιση που υπάρχει στο νομοσχέδιο, που δίνουμε τη δυνατότητα διαγραφής αμφισβητούμενων οφειλών
και προς αυξήσεων που έχουν γεννηθεί, σωρευτεί έως 31 Δεκάτου του 2016 σε βάρος ασφαλισμένων εξαιτίας ακριβώς της πολυνομίας και της πολυπλοκότητας του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου της κοινωνικής ασφάλισης σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων ασφαλιστικών φορέων. Αυτές λοιπόν ήταν εν συντομία οι πράξεις μας, αυτές είναι εν συντομία οι πράξεις μας για το ασφαλιστικό, αυτές ήταν εν συντομία οι πράξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ασφαλιστικό. Και να πω και δύο φράσεις μόνο για τις ρυθμίσεις που υπάρχουν σχετικά με τα συνόδευτα προσφυγόπουλα σε αυτό το νομοσχέδιο. Οι ρυθμίσεις που θέτουν τους κανόνες για τα αναγκαία μέτρα προστασίας των ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων και που το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγει το σύστημα της Επιτροπίας, θεσμοθετεί τα αρμόδια όργανα και καθορίζει ακριβώς τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου. Νομίζω πως έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή που το Υπουργείο Εργασίας μέσω του χαρτοφυλακίου της κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσω του χαρτοφυλακίου της κυρίας Φωτίου, βάζει αυτούς τους κανόνες για τα ανήλικα προσφυγόπουλα, διότι είναι αυτή ακριβώς η στιγμή που στην Ευρώπη φουντώνει μια συζήτηση σε πολύ έντονο επίπεδο και σε πολύ υψηλό επίπεδο, φουντώνει μια συζήτηση σχετικά με δύο και πάλι ανταπαραταθέμενα σχέδια αντιμετώπισης του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος. Από τη μια, το ένα σχέδιο που θέλει ευρωπαϊκή συλλογική λύση στη βάση της συνευθύνης και της αλληλεγγύης και από την άλλη ένα σχέδιο που ορίζεται στη βάση της περιχαράκωσης της εθνικής και της αντίληψης μιας Ευρώπης φρούριο. Και νομίζω ότι οι διατάξεις που έρχονται στο παρόν σχέδιο νόμου αποδεικνύουν πως η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει να είναι μια πολιτεία που θα λειτουργεί για να καταπολεμά τους αποκλεισμούς στη βάση της αλληλεγγύης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνοντας, το γεγονός ότι από το τέλος του Αυγούστου η ελληνική κυβέρνηση θα απολαμβάνει οπωσδήποτε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση πολιτικής καθιστά ίσως με πιο εντατικό τρόπο και το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν στον βασικό διαχωριστικό άξονα, στη βασική διαιρετική τομή της εργασίας. Στα εργασιακά συγκρούονται με απόλυτη ευκρίνεια δύο αντίπαλα πολιτικά σχέδια που νομίζω ότι τα ορίζει με το δικό του τρόπο και το παρόν νομοσχέδιο. Και τα ερωτήματα που τίθενται είναι συγκεκριμένα και νομίζω ότι δεν έχει κανείς την πολυτέλεια να μην πάρει θέση σε αυτά. Είστε με την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων, την ενίσχυση των εισοδημάτων τους ή με την συμπίεση του εργατικού κόστους. Είστε με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή με την εργοδοτική αυθαιρεσία. Είστε με τους κανόνες προστασίας της εργασίας ή με τους μεγαλοεργολάβους της παραβατικότητας. Είστε με μια ανάπτυξη που σέβεται τους εργαζόμενους ή με τους τυχοδιώκτες που βαράνε κανόνες και αφήνουν απλήρωτες οικογένειες. Είστε με την νομιμότητα ή με τους μεγαλοπαραβάτες που φυγαδεύουν τους εργαζόμενους στα ψυγεία των εμπορευμάτων για να μην τους βρει η επιθεώρηση εργασίας όταν κάνει ελέγχους. Είστε με το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για όλους ή με την ιδιωτική κοινωνική ασφάλιση για τους λίγους. Είστε με το 8ωρο ή με το 12ωρο. Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία πρέπει εσείς πια οι βουλευτές να πάρετε θέση. Εμείς πήραμε θέση, η κυβέρνηση πήρε θέση με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με τον νόμο που έφερε στη Βουλή το Σεπτέμβριο του 2017 για την καταπολέμηση της απλήρωτης και αδήλωτης εργασίας, με τον νόμο που φέρνουμε σήμερα για τους κανόνες της εργολαβίας και για την πρόσληψη των αδήλωτων εργαζόμενων, με την ενίσχυση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, με την αναπτυξιακή μας στρατηγική που τοποθετούμε στο επίκεντρό της στην εργασία. Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν έχει πάρει θέση στα ερωτήματα αυτά. Και η αξιωματική αντιπολίτευση έχει πάρει θέση στα ερωτήματα αυτά. Την έχει πάρει ο κύριος Μητσοτάκης, την πήρε και σήμερα με πολύ μεγάλη σαφήνεια ο κύριος Βρούτσης, όταν υπεραμείνθηκε όλων των μεταρρυθμίσεων, όπως τις ονόμασε, των διαρθρωτικών αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που έκανε κατά τη διάρκεια της θητείας του, δηλαδή τη μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% και 32% για τους νέους, την αναστολή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη μείωση της αποζημίωσης απόλυσης, όλων αυτών των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, των οποίων υπεραμείνθηκε σήμερα, λέγοντας πως είναι απαραίτητες για τη μείωση της ανεργίας. Άρα και η αξιωματική πολίτευση έχει τοποθετηθεί, νομίζω, με σαφήνεια στα ερωτήματα. Η διαιρετική τομή υπάρχει, είναι ευκρινής και μπροστά σας και νομίζω πως ήρθε η ώρα τώρα σε εσάς, τους υπόλοιπους βουλευτές, να πάρετε θέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό. Σας έχω δει, κύριε Παφίλη. Δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα. Ο κύριος Πετρόπουλος, ο Υφυπουργός, να ενημερώσει το σώμα για μία νομοτεχνική. Και αμέσως μετά, κύριε Παφίλη, σας δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είναι μια διόρθωση μετά την νομοτεχνική που έκανα σχετικά με τα εξαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ενώ παρελήφθη η σχετική παράγραφος, δεν έφυγε από τον τίτλο.
Επομένως, από τον τίτλο του σχετικού άρθρου 4 διαγράφεται η φράση «και εξεταστικό νομικό προσώπου του Δημοσίου Δικαίου». Αυτή είναι η νομοθετική βελτίωση. Ωραία, ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό. Κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Υπουργός ή δεν ακούει, δεν προσέχει το τι λέμε, ή ακούει κάποιος που το συμβουλεύουν, ή συνειδητά κάνει προβοκάτσια. Ας το επιλέξει η ίδια. Τι είπα εγώ? Στη θέση ότι, σε ένα επιχείρημα ότι με βάση την καινούργια ρύθμιση δίνεται κίνητρο στους εργαζόμενους να καταγγέλουν τους εργοδότες στην επιθεώρηση εργασίας, λέω ότι από μόνο το αυτό δεν φτάει, υπάρχουν τα πρακτικά. Γιατί αυτό που γνωρίζουν όλοι είναι η τρομοκρατία που ασκείται στους χώρους δουλειάς, δεν λέω ακριβώς τις λέξεις, αλλά αυτό ακριβώς, και ότι όταν πάει κάποιος και καταγγείλει στην επιθεώρηση εργασίας, απολύεται και μάλιστα πολλές φορές μπαίνει σε blacklist και δεν μπορεί να βρει δουλειά. Αυτό όποιος το αμφισβητεί, μάλλον είναι εκτός πραγματικότητας. Και μάλιστα η προβοκάτσια που είναι. Τι λέει η κυρία Υπουργός? Ότι το κόμμα, λέει, της εργατικής τάξης καλεί τους εργαζόμενους να μην πάρει στην επιθεώρηση εργασίας. Καλά σοβαρολογείτε, γι' αυτό λέω που ζείτε. Δεν ξέρετε τη μάχη που δίνουν δικοί μας συνδικαλιστές για να πάει επιθεώρηση εργασίας, όταν είναι στημένη και ειδοποιημένη η εργοδοσία πολλές φορές, όταν πάρει στα δικαστήρια? Δεν ξέρετε πόσοι κομμουνιστές και άλλοι ριζοσπάστες, όχι μόνο κομμουνιστές, έχουν απολυθεί ακριβώς επειδή καταφύγαν σε αυτά? Δεν τα ξέρετε αυτά? Αντί δηλαδή να καταγγείλετε τους εργοδότες που ασκούν τρομοκρατία, λέτε ότι εμείς καλούμε που σκιζόμαστε κυριολεκτικά και το πληρώνουμε. Όσους ανακαλύπταν, τους διώχνετε την άλλη μέρα με στα εργοστάσια. Δεν τα ξέρετε αυτά? Αυτό δεν είναι υπουργός εργασίας. Με συγχωρείτε, είναι υπουργός εργοδοσίας. Και πολύ περισσότερο να διαστρεβλώνετε αυτά που λέμε. Λέω αυτό. Συνεχίζω. Δεύτερο. Το δεύτερο που είπα με μια ακραία έκφραση που δεν τη συνηθίζω και γνωρίζετε, είπα ότι τα δουλεμπορικά είναι τα βατζίδες της εργατικής τάξης. Αυτό είπα, τα δουλεμπορικά γραφεία. Γιατί τι κάνουν? Με νόμους που ψηφίστηκαν.